Και πάλι μαζί στο Αποσπόντα, παρά με την Έλενα και τον Διονύση. Είχαμε μια κουβέντα πολύ ωραία πριν. Τώρα δεν την κουβέντα θα κάνουμε. Με τη σχέση σου τώρα τελευταία, πώς θα πηγαίνεις με τους άντρες? Τώρα που είσαι και στάρ πλέον, τηλεόραση, βγαίνεις στο γυαλί κάθε μέρα, σε βλέπουν. Για μένα δεν μπορώ να πω, αλλά μπορώ να πω για σένα. Όταν είχα πάει στον πύργο, στο χωριό, ερχόντουσαν όλα τα κοριτσάκια και μου λέγανε ο Δημήτρης είναι ωραίος από κοντά και πες τη χαιρετίζοντα και πες τη φιλιά. Εντάξει, να είναι καλά. Μιλάς για τα δικά μου, εσύ έχεις κάνει ολόκληρο fan club με τα κοριτσάκια. Ναι, εγώ. Από άλλο τίποτα. Που fan club με σταματάνε στον δρόμο κάθε πρωί. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα θα δεις γιατί το είπα. Μερικοί λοιπόν τις προτιμούν ζεστές της ώρας, άλλοι κρύες ή ξαναζεσταμένες. Κάτσε να δεις τώρα, περίμενε. Μερικοί βέβαια τις ρίχνουν με άνεση και με την ίδια άνεση τις δέχονται. Άλλοι πάλι τις παίρνουν με το φαγητό και τις τρώνε την αγνία τους. Πείνασα. Ο λόγος για τις χιλόπιτες που θα υπάρχουν όσο υπάρχουν άνθρωποι. Λέει καλώς κάμι, δοκίμασε τις δικές σας χιλόπιτες και το αποτέλεσμα ήταν ότι τελικά όλοι έχουμε άριστες σχέσεις. Έχουμε. Πάμε να δούμε στο βίντεο. Με τις χιλόπιτες πώς θα πας? Καλά. Δηλαδή. Μ' αρέσουν. Τις ρίχνεις ή σου ρίχνει? Τις ρίχνω. Πάντα. Έχεις ρίξει ποτέ χιλόπιτα, αγόρι? Ναι. Για ποιο λόγο το έχεις κάνει? Γιατί δεν μ' άρεσε. Γι' αυτό. Και τι του είπες? Ότι δεν το θέλω. Τα αγόρια σου ρίχνουν? Ναι. Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Δεν μου έχουν ρίξει ποτέ, ούτε έχω ρίξει. Συνήθως... όταν θέλω κάποιον είμαι σίγουρη ότι με θέλει. Όταν ακούς χιλόπιτα, τι σου έρχεται στο μυαλό? Τι λέει τώρα? Έχω φάει και δεν έχω φάει. Καλές είναι όταν έρχονται κρύο καιρό, είναι καλές. Με τη ζέστη όχι. Γιατί αυτό? Γιατί είναι ζεστές, κατάλαβες? Ζεστές. Με τις χιλόπιτες πώς θα πάτε? Δεν ξέρω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πολύ καλή. Ρίχνω μου, ρίχνω ένα πολλά. Με τις χιλόπιτες πώς θα πάτε? Χιλόπιτες. Χιλόπιτες. Τι εννοείται? Όταν ακούς τη λέξη χιλόπιτα, τι σου έρχεται στο μυαλό? Φαγητό. Ποιος δεν έχει φάει? Και με θυμάται καλή σου. Και πάνω φαγητό μου έρχεται στο μυαλό. Και είναι και το αγαπημένο μου φαγητά, χιλόπιτα. Χιλόπιτα και τραχανάς. Πριν ρωτήσεις τα παιδιά, εσύ έχεις φάει καμιά χιλόπιτα τώρα τελευταία? Έχω φάει, είναι μια πολύ μεγάλη. Πρόσφατα κιόλας? Πολύ πρόσφατα. Τώρα που είσαι στάρ δηλαδή. Λίγο πριν γίνω στάρ. Μετά που έγινε ξανάρθε. Α, μάλιστα. Έλενα, από τότε που εσύ έγινες εσύ πλέον μια στάρ, 92 Miss Young. Έφεγες ποτέ χιλόπιτα? Κοίταξε, την έκφρασε στάρ η Μαρία, την έχει έτσι του σειρμού, έγινε στάρ. Σωματήρια. Τόσο απλό είναι στάρ. Και εμείς στάρ είμαστε, ναι. Δεν είμαστε, όχι, προς Θεού. Αν έφαγα χιλόπιτα? Α, δεν νομίζω, όχι. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτσε, έφαγες. Βλέπω, όταν βλέπω το έδαφος ότι με τραβάει, πηγαίνω προς τα εκεί. Άμα δω ότι δεν τραβάει, τι. Αυτό λοιπόν, κινήθηκες εκ του ασφαλούς. Ναι, ναι. Αν θες να πλησιάσεις κάποιον, κόβεις πρώτα να δεις. Μας παίρνει, δεν μας παίρνει και αναλόγως. Έτσι είναι, πώς να φας χιλόπιτα, δεν γίνεται. Δεν τρως. Έτσι γενικά βλέπεις ότι σε παίρνει. Έστω και ναι, όταν βλέπω ότι με παίρνει, ξέρεις. Τραβάω προς τα εκεί. Λόγω της διασημότητάς σου πάντως και πέρα του. Δεν συζητάμε ότι είσαι όμορφη κοπέλα, αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουν όλοι εξάλλου. Λοιπόν, πέρα από αυτό, σου έχει τύχει εσένα ποτέ να ρίξει χιλόπιτα από τη στιγμή που σε πλησιάζει όλο και περισσότερο κόσμο από τη στιγμή που και όμορφη και διάσημη? Έχεις ρίξει πολλές? Κοίτα τώρα, από εκείνη τη μέρα, με την πλάκα έχουμε ρίξει, έχουμε φάει, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι και οι άλλοι βλέπουν. Δηλαδή, τη σήμερα η μέρα δεν. Και ειδικά σε τέτοιες ηλικίες. Άλλος δεν βλέπει ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, θα σε πλησιάσει. Αν δει ότι αδιαφορείς, δεν θα σε πλησιάσει να φάει τη χιλόπιτα. Δεν υπάρχουν και οι θρασείς. Εντάξει, δεν μιλάμε για θρασείς, μιλάμε για. Θρασείς και εντός εισαγωγικών. Σε φοβούνται γενικά. Δηλαδή, όταν σε βλέπουν σε ένα μπαρ, έτσι, ψηλή, όμορφη, γνωστή. Δηλαδή, όντως, πόσο εύκολο να σε πλησιάσει? Κοίτα, όταν αφήνεις εσύ τα περιθώρια, σε πλησιάζουν. Όταν δεν τα αφήνεις και σε συγκρατημένα, δεν σε πλησιάζουν. Σε Διονύση, τι κάνεις? Όταν μιλάς. Πότε απορρίφθηκε τα λεφτά, πότε απορρίφθηκε τα λεφτά? Έχω καιρό, πολύ καιρό. Είδα στο Star System αυτό που λέμε τώρα. Μα δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό. Όχι. Γιατί ξέρεις και εσύ που να πας. Ξέρεις και εσύ που να πας, δεν παίρνεις ρίσκο δηλαδή. Αν δεν είσαι σίγουρος. Δεν είναι πολύ πηγαίνω συχνά. Μ' αρέσει κάτι μόνιμο, ας πούμε, και άμα μου τύχει κάτι θα είμαι πολύ νορμάλ και πολύ ήρεμος. Για να κάνω, τώρα έτσι κοριτσάκια που έρχονται και σε βλέπουν τη νύχτα, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχεις τις προτάσεις από κοπέλες που έρχονται στο καμαρί. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Γιατί γίνεται? Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει, πλέον. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπορεί. Έτσι δεν είναι. Το αποκλείζω και δεν ξέρω. Απλά είσαι διακριτικός. Κοίτα, τώρα δεν σε γνωρίζει ένας άνθρωπος, έρχεται ένα κοριτσάκι σε γνωρίζει, ας πούμε, μια γυναίκα, για πλέον ένα κοριτσάκι. Αποκλείεται, δηλαδή, συγγνώμη, αποκλείεται να έρθει στο καμαρίνι μια μέρα, μια ωραία κοπέλα. Δεν αποκλείεται, και από αυτό να ξεκινήσει κάτι. Όχι, αλλά μερικές φορές ξέρεις και τι θέλεις
και δεν θα ήθελα να κάνω κάτι μέσα από τη δουλειά, δηλαδή να το βρω τόσο επιπόλαια. Να μην το χρησιμοποιήσεις. Η καλύτερη προσφορά που σου έχουν κάνει ποια είναι, η πιο εξωφρενική προσφορά? Δεν μου κάνουν προσφορές. Δεν σου κάνω. Εγώ κάνω. Εσύ, Δημήτρη μου, πότε απορρίφθηκες τελευταία φορά? Θέλω κάτι ανάλογο με αυτό που λένε τα παιδιά, επειδή και εγώ βαδίζω εκτός ασφαλούς. Είσαι και στάδιο. Είναι το σήμα καταφέρν μου. Αυτό είναι στάδιο δηλαδή. Ποτέ δεν παίρνω έτσι πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Έχω καιρό. Ξέρεις που σε παίρνει, δηλαδή. Χρόνια, που χρόνια. Σε παίρνει. Έτσι, σε παιδικές ηλικίες γίνεται αυτό, ξέρεις, μετά. Περισσότερο με τις ναι. Ναι, ναι, ναι. Στο σχολείο, ας πούμε, που θυμάμαι, το πήγα γυμνάσιο λίγο και τότε ναι, αλλά εκεί. Μετά είναι αυτό που λες. Ακριβώς. Σε πώς μας είπες, πρόσφατα έφαγες μία λίγο πριν. Ναι, λίγο ξεκίνησε πριν. Αυτή η ολυρικά. Αλλά μετά όμως ξαναγύρισαν, έτσι. Μετά ξαναγύρισε, βέβαια. Μετά ξαναγύρισε έως και παρακαλώντας. Ξέρετε, άλλο τώρα τι άλλη σκέψη μου βγάλε στο μυαλό. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, παιδιά. Από τη στιγμή που αρχίσατε να κάνετε κάποιο όνομα και να έρχεστε έτσι όλο και περισσότερο στη δημοσιότητα, έτυχε παλιές σας σχέσεις άτομα που ήσαν μαζί να σας ξαναπροσεγγίσουν? Έλενα. Όχι να με προσεγγίσουν, γιατί έτυχε μετά από πολλά χρόνια να συναντήσω κάποιο φίλο μου, δεν με γνώρισε καν. Μιλάμε για ηλικία όταν εγώ ήμουνα, πήγαινα δημοτικό και αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος από μένα. Και εμένα μου άρεσε τότε και έλεγα αυτός, τα παιδικά στο σχολείο. Και δεν με γνώρισε και μου λέει, κοίτα να δεις πώς αλλάζουν οι καιροί. Τώρα με περνάς τρία κεφάλια. Είναι που παίρνεις τα άμα σου πίσω και λες τόσα χρόνια. Εντάξει, ήταν φιλική σχέση πλέον μετά, δεν είχε γίνει τίποτα. Και μου λέει, κοίτα πώς αλλάζουν οι καιροί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, τι χαζό ήμουν τότε. Σε Διονύση, έχεις κάτι ανάλογο? Όχι, εγώ, εμένα μου έχουν κρατήσει ακόμα εγωισμό από τότε. Από τότε. Δεν γύρισε κανείς. Επειδή αισθάνομαι ότι περιαυτολογούμε πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Θα πάμε στο επόμενο που έχει να κάνει με ομορφιά. Με ομορφιά. Να μας μιλήσουμε μετά τα δύο όμορφα παιδιά που έχουμε απέναντί μας. Ωραία. Πολύς λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες για τα καλλυντικά που χρησιμοποιούνται ειδικά από γυναίκες τώρα την άνοιξη αλλά και το καλοκαίρι. Στην αγορά, βέβαια, θα συναντήσετε γνωστά πράγματα, μεγάλη ποικιλία εταιριών, πολλών διασύμων, μικροτέρων. Αλλά και καλλυντικά που η Παρασκευή τους βασίζεται σε φυτικά συστατικά και μάλιστα αυτά τα καλλυντικά θα δοκιμάζονται στο πειραματόζωο. Μιλάμε φυσικά για τη γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Body Shop. Η Όλγα Θόδου επισκέφτηκε ένα από τα Body Shop της Αθήνας. Για να δούμε το βίντεο. Ενάντια στα πειράματα σε ζώα είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η γνωστή σε όλους εταιρεία καλλυντικών Body Shop που λειτουργεί στη χώρα μας από το 1979. Φυτικά καλλυντικά λοιπόν, από αγνά φυτικά συστατικά όπως μπανάνες, λάδι βραζιλιάλικων καρύδων και πολλά άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια και η χρήση τους έχει αποδειχθεί ασφαλής. Μία από τις αξίες του Body Shop είναι ενάντια στα πειράματα στα ζώα. Τα προϊόντα του Body Shop, ούτε τα τελικά, ούτε κανένα από τα συστατικά τους δοκιμάζονται σε ζώα. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις, πολύ πιο σωστές, οι οποίες εφαρμόζονται. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις όμως οι άλλες, εφόσον δεν δοκιμάζονται σε ζώα, πού δοκιμάζονται έτσι ώστε να είναι επιτρεπτά για τους ανθρώπους? Υπάρχουν τα τελειότερα μηχανήματα, υπάρχουν εθελοντές που τα δοκιμάζουν τα προϊόντα και αυτές οι λύσεις είναι πολύ πιο σωστές γιατί ενδιαφέρονται κυρίως νεαρά άτομα, αλλά όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό έρχονται όλων των ηλικιών άτομα και αγοράζουν προϊόντα του Body Shop. Οι τιμές πιστεύω είναι πολύ προσιτές σε σύγκριση με τις άλλες που κυκλοφορούν στην αγορά και αυτό νομίζω είναι από τα προτερήματα του Body Shop. Οι πολύ χαμηλές τιμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Body Shop είναι η μοναδική εταιρεία καλλυντικών που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά αλλά και οικολογικά θέματα. Το Body Shop μπορεί να είναι μια εμπορική εταιρεία, αλλά είναι μια εταιρεία με κοινωνική συνείδηση και ενδιαφέρεται πολύ για το περιβάλλον και για την κοινωνία. Η εταιρεία δε αυτή συμμετέχει και στην έρευνα για το AIDS. Ένα μέρος από τα έσοδα των προφυλακτικών πάνε στο Κέντρο Ζωής και Έμπνευσης, που είναι ένα κέντρο που βοηθάει πολύ τους ασθενείς και τους φορείς του AIDS. Εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα μαγαζιά που έχει. Όλες οι συσκευασίες μας ανακυκλώνονται. Τι κάνεις εκεί? Τι είναι αυτό? Παγωτάκι, ε? Η δίαιτα πάει πολλά. Και αυτό θα μας συμβαίνει σε κάθε εκπομπή πλέον. Τώρα έχουμε βέβαια την Igloo. Τους σπονσορές μας εδώ και θα μας φέρουν όλο αυτό το πράγμα γεμάτο το παγωτάκι να τρώμε και εμείς και τα παιδιά που είναι μαζί μας. Και καλεσμένοι μας για να τους κρατάμε εδώ. Είναι πειράσμος τα παγωτάκια τα γλυκά, Έλενα? Για μένα όχι. Εγώ τρώω ελεύθερα, ό,τι θέλω. Δεν έχω τρώω ελεύθερα. Ναι. Και πώς καταφέρνεις και διατηρείς
Μια χαρά. Ναι, τώρα βέβαια σε καθώς δεν μπορεί να βγει. Ναι, ναι, γι' αυτό έβαλα. Το έλα, τώρα άστο αυτό. Αλλά... Όχι, ίσως... είναι ο μεταβολισμός και είναι και το σκάρι, πιστεύω. Mm. Γιατί τρώω ό,τι θέλω, δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα. Ίσως από πολλές φορές κάνω και παχυντική δίαιτα, λέω να πάρω κανένα δίαιτα. Βάλεις κάτι παραπάνω. Ναι. Πάντως γενικά τα μοντέλα, από ό,τι ακούμε, στερούνται πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να λέω πράσινα, γιαούρτια. Ακούγονται. Μην τα πιστεύεις. Δεν είναι αλήθεια όλα αυτά. Δεν είναι αλήθεια. Τι κατεβάζουμε όλοι. Το λένε, το λένε και οι ίδιες εκπομπές που έχουμε δει μοντέλα, διάστημα. Ότι κάνουμε δίαιτα και τέτοια. Βγαίνουν και να λένε, ναι, πω. Κοίτα, μία σωστή. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα σωστής διατροφής. Να τρως δηλαδή σωστά, να μην τρως πράγματα που είναι ούτως ή άλλως και για έναν απλό άνθρωπο κακά για την υγεία του. Δηλαδή, αν τρως συνέχεια αλάτια, τηγανιτά ή τέτοια, μπορεί να αρρωστήσει, ξέρω να πάθει χιλιάδε αρρώστια. Για εμείς με εσάς τώρα κακά. Μην σε πνίξω κιόλα, μην σε πνίξω κατευθείαν. Σα αρέσουν τα παγωτά, τα γλυκά, όλα αυτά τα φαγητά. Τρελαίνω. Αγαπημένο φαγητό ποιο είναι, αλλιώ. Άσχετο, μουσακά. Ναι, άσχετο το παγωτό. Αλλά παγωτό είχαμε και ζαχαροπλαστή. Κρίκ μουζάκα. Εσύ τη συζήτηση, να τελειώσω το παγωτό. Είχαμε ζαχαροπλαστή παλιά και ξέρει, ήμουν πολύ τυχερό. Συνέχεια. Κατευθείαν εκεί. Αυτό που λέμε ζαχαροπλάστη ήταν ο μπαμπά σου. Αλλά παχαίνει πολύ μωρέ. Παχαίνει το παγωτό. Η Έλενα μαγειρεύει. Έλενα μαγειρεύει. Μην κάνει τέτοιε ερωτήσει και δεν θα βρω γαμπρό. Δυστυχώ όχι. Εντάξει, έχει το περιθώριο να μάθει. Δεν μαγειρεύω. Μπορεί να μάθει πεθαρά σου μετά από μαγειρεύει. Όχι, ξέρει τι, πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν καθίσω στην κουζίνα, μπορώ να κάνω, μπορώ να μαγειρέψω. Αλλά δεν το επιχειρώ. Και θα βγάλω. Δεν είμαι δηλαδή. Μπα δεν νομίζω να παθηλητηριάζει κανείς, αλλά δεν μου αρέσει πολύ η κουζίνα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε, κάνουμε εκπομπή, τρώμε παγωτό. Λοιπόν, να τελειώσουμε κάπου εδώ. Γιατί πριν τρώμε, θα τελειώσουμε. Δεν ξέρω πώ θα τελειώσουμε. Εμπάσχουμε λοιπόν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε του καλεσμένου μα, να ευχαριστήσουμε την Έλληνα Τηλιάφου, να τη ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα, να ξεκουραστεί και λίγο. Ευχαριστώ. Και στο Διονύση το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και όσο σου δίνει και στα υπόλοιπα που θα κάνει από το καλοκαίρι και αργότερα. Πρώτη μέρα που νύχτωσε. Νύχτωσε απλά, έπεσε ο ήλιο λίγο. Δεν είναι νύχτα. Είναι βραδάκι, είναι βραδάκι. Μπορούμε να πούμε και μία φορά καλό βράδυ. Λοιπόν, και αύριο μαζί, 5 με 5.30, μόνο για σήμερα ήταν η αλλαγή της ώρας. Καλό βράδυ να έχετε. Λοιπόν, στην υγεία σας, καλό βράδυ. Προσέφεραν τα καταστήματα